υπεύθυνος του αγωνιστικού προγράμματος των αγώνων αυτές τις μέρες. Μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, μια μεγάλη γιορτή της συνύπαρξης και της συμμετοχής των ανθρώπων με αναπηρία ήδη εξάγεται αυτές τις μέρες στο Λουτράκι. Πρόκειται για τους εθνικούς αγώνες των Special Olympics. 700 αθλητές από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, 100 περίπου ομάδες από διάφορους φορείς, σχολεία, αθλητικά σωματεία, συλλόγους βρίσκονται στο Λουτράκι για να αγωνιστούν για το δικαίωμά τους στην άθληση, για το δικαίωμά τους στη ζωή. Εκείνο το οποίο καλούμε όλους τους πολίτες του Λουτρακίου, της Κορίνθου, όλης της περιοχής να έρθουν κοντά μας μέχρι την Πέμπτη το πρωί να δουν τους αγώνες μας και να χειροκροτήσουν τους αθλητές μας. Πού γίνονται οι αγώνες, εκτός από το bowling εδώ center που έχουμε στην Κόρινθο, πού άλλο θα πραγματοποιούνται αγώνες? Αυτές τις μέρες διεξάγονται αγώνες σε 6 αθλήματα, τα 4 από αυτά είναι μέσα στο sports camp του Λουτρακίου, δηλαδή εκεί μπορείτε να δείτε μπότσε, μπορείτε να δείτε ποδόσφαιρο, μπορείτε να δείτε τένις και μπορείτε να δείτε και κολύμβηση. Επίσης στο Δόδιο, στο δημοτικό στάδιο στο Λουτράκι μπορείτε να δείτε στίβο και στο bowling εδώ στην Κόρινθο να δείτε τους αθλητές μας να παίζουν. Τελικά αυτά τα παιδιά έχουν ξεπεράσει τα όρια. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια. Εμείς δεν αναζητούμε τα όρια, εμείς αναζητούμε πρώτα απ' όλα το δικαίωμα της συμμετοχής. Και όλοι μας οι αθλητές είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν. Και κάτι τελευταίο, πόσες μέρες θα κρατήσουν αυτοί οι αγώνες? Το αγωνιστικό μας πρόγραμμα ξεκίνησε σήμερα το πρωί, Τρίτη πρωί, και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Καλά, και σας ευχαριστούμε όλους για την αμέριστη συμπαράσταση, την τοπική αρχή, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους πολίτες, τις ενώσεις εθελοντών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι Οργανωτική Επιτροπή και Διευθυντής του αγωνίσματος του Μπόλου. Και το όνομά σας? Κοτσαμπασάκης Ευάγγελος, από το 1992, εθελοντής προπονητής στα Special Olympics. Για πέστε μου λοιπόν για αυτά τα παιδιά που εντυπωσιάστηκα σήμερα μέσα που βλέπω αυτό. Είναι γεγονός. Όποιος έχει έρθει και έχει δει τα παιδιά αυτά, πραγματικά εντυπωσιάζονται αν δεν κλάψει μαζί τους. Εμείς που τα ζούμε χρόνια ολόκληρα και τα προπονούμε, πραγματικά είναι απίστευτα. Σου δίνουν αγάπη που πολλές φορές δεν ξέρουμε αν μας αγαπάνε τα παιδιά μας περισσότερο από αυτά. Και οι χαρές και οι νίκες για αυτά είναι μια ζωή. Κάποια ζουν μόνο για αυτό το αγώνισμα. Περιμένουν την προπόνηση και τρώνε τους γονείς τους πότε θα πάμε και πότε έχουμε προπόνηση. Πόσες ώρες κάνουν προπόνηση αυτά τα παιδιά? Αυτά κάνουν 2 ώρες την εβδομάδα. Πολύ λίγο για αυτά που είδα μέσα. Ναι, είναι κάποιοι οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια όμως, ανελιπώς στην προπόνησή τους, αθλητές, και ζουν γι' αυτό. Τι άλλο να σας πω? Εγώ θα ήθελα... Ναι, πέστε μου κάτι, τώρα θα αρχίσουν σε λίγο οι επίσημοι αγώνες, έτσι, δηλαδή θα έχουμε... Το πρώτο, το δεύτερο, κανονικά. Ναι, σήμερα κάνουμε την κατηγοριοποίηση. Ναι. Παίρνουμε απλά το νούμερο που κάνει ο κάθε αθλητής και τους χωρίζουμε σε κατηγορίες, ώστε να είναι λιγάκι ανταγωνιστικό. Σωστό. Το πρόγραμμά τους. Θα πάρουν μέρος στο ατομικό, που σημαίνει ότι παίζει κάθε αθλητής μόνος του, και μετά έχουμε και το αγώνισμα των ζευγαριών. Τα ζευγάρια μπορεί να είναι είτε αγόρια, ζευγάρι αγοριών, ζευγάρι κοριτσιών ή μεικτό. Πότε τελειώνουν εδώ οι αγώνες? Οι αγώνες τελειώνουν έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέστε μου για ένα τελευταίο, έχετε βρει ανταπόκριση από τον κόσμο της Κορινθίας? Από τους φορείς προς το παρόν. Από αυτό που είδα χθες, τη συμμετοχή και την προσέλευση στο στάδιο και τους εθελοντές, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Εύχομαι κάθε κουράγιο και κάθε επιτυχία συνέχεια. Είναι απίστευτο αυτό. Να είστε πάντα καλά και εμείς θέλουμε να προβάλλετε τα παιδιά αυτά γιατί το αξίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες Μαλκή, σου αρέσει εδώ που ήρθαμε? Ναι, μου αρέσει. Έχω μάθει ότι είσαι ο καλύτερος. Έτσι είναι. Καταφέρεις και κάνεις strike συνέχεια? Ναι. Πόσες ώρες προπονείσαι την εβδομάδα? 2, 3. 15. Πόσα χρόνια? 94. Έχεις πάρει μετάλλια? Ναι. Και πρώτα και δεύτερα? Το πρώτο πήρα Κορίνθιση και μετά είναι του Μπόλιχ. Και εγώ Μπόλιχ. Και εσύ, για πες πώς σε λένε. Καμπλήν, να πάρω χρυσό μετάλλιο, να νικήσουμε ένα χρυσό μετάλλιο. Και πόσα χρόνια κάνεις? 10. 10. Τι? Πόσα χρόνια κάνουμε του Μπόλιχ? 10. 10 χρόνια. Μπράβο, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γιώργος Παπαγιάννης. Είσαι από πού? Από την Πάτρα.
Και εδώ πώς σου φαίνονται οι αγώνες που έχουν αρχίσει? Έχεις λάβει μέρος σε άλλους αγώνες? Ναι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Μετάλλια? Δύο. Έχεις δύο μετάλλια? Αμέ. Από πανελλήνιους αγώνες ή αχαϊκή μόνο στην Πάτρα? Πανελλήνιες. Μπράβο. Για πες με εσύ. Που είσαι και ο πιο μιλητικός. Παναγιώτης Πετρογιάννης. Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Μένω στην Πάτρα και μένω και σμένω. Έχω πάει και Αμερική και ο Λος Άντζελες. Είχα βγει δεύτερος στο Πανελλήνιο, όλο τον κόσμο. Στο παγκόσμιο έχεις έρθει δεύτερος? Ναι. Έχουμε παίξει και θεατρικό. Έχω παίξει ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Μας παίρνει τη ζέντευξη. Για παίρνει το όνομά σου. Δημήτρης Παβαλιάνης. Μια και είσαστε τριάδα και τρεις Ολυμπιακοί. Εννοείται πάντα. Πάντα, πάντα, το αίμα μας είναι. Για πες μου. Έχεις λάβει μέρος σε άλλους αγώνες? Ναι. Πώς σου βλέπεις αυτούς? Πρωτού έρθω εδώ πέρα, σήμερα είχα πάει και στην Αλγερία, είχαμε πάει για μπάσκετ, δεύτερη θέση. Έχεις πάει και εσύ εκτός Ελλάδος? Στην Αθήνα. Α, μόνο στην Αθήνα. Μόνο Αθήνα. Έχεις μετάλλια πολλά κι εσύ? Ναι, τρία. Πώς τους βλέπετε εδώ τους αγώνες τώρα? Καλούς. Εντάξει. Κι εγώ έχω πολλά μετάλλια. Είχατε τσικώσει με την κούπα. Εντάξει, καλή. Ποια κούπα? Την κούπα, την κούπα του Ολυμπιακού. Εμείς το 2004 σηκώσαμε την κούπα. Εμείς το 2004 σηκώσαμε την κούπα. Εγώ, παιδιά, ειλικρινά σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλά. Όλα, πες μου το όνομά σου. Λοιπόν, Μαλάλα Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος. Και από πού είσαι? Από πού είμαι? Από το Ρωμά Φιότελος. Έμαθα ότι είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Ναι, είμαι. Πού ήσουν και πού πήρες το παγκόσμιο μεγάλο κύπελλο? Ξεκίνησε από το 1990, από το Πολύβηση, μετά μπήκα στα Special και από το 1991 μπήκα στο Πόρεκ μαζί με τον Βαταλή. Και έχεις πάρει πόσα μετάλλια, τόσα που δεν μετριώνται? Ναι, και πάρα πολλά. Για να βγει λίγο κοντά. Εδώ. Για να μας πεις λίγο για τον Κωνσταντίνο. Όχι, ο Κωνσταντίνος τα λέει μόνος του. Ξέρει όλη την ιστορία. Έχει μεγάλη ιστορία ο Κωνσταντίνος. Έχει κάθε παγκόσμιο πρωτάθλημα και τουλάχιστον ένα-δύο χρυσά. Θα τον δείτε. Κάντε λίγο υπομονή. Θα τον δείτε πώς παίζει και θα καταλάβετε. Πώς τους βλέπεις αυτούς τους αγώνες, Κωνσταντίνε? Περνάκος. Εγώ τους έχω σε ένα άκρη. Ναι. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Είναι οι αγώνες που κάνουν οι Πανελλήνοι στο Special Olympics. Έχουν σαν αγώνισμα τον πόλη και έτσι ήρθαν στο χώρο μας, όπως είναι και στο Λουτράκι εδώ όλοι οι αγώνες τους, να κάνουν και σε εμάς τους τελικούς. Πάντα εθελοντικά κι εσείς. Εννοείται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.